επιστροφή στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση και περίμενα κι εγώ να βρεις εσύ που είσαι τόσο εμπνευσμένος DJ, να βρεις ένα τραγούδι που να έχει να κάνει με σιρόπια στα γλυκά, με ωραίες φωλιές, με σιρόπια και αγάπες, γιατί και τα σιρόπια στα γλυκά είναι μεγάλη αγάπη, μεγάλος έρωτας. Όπως μεγάλος έρωτας φυσικά είναι και η Hotelier Education, η οποία έχει μετακομίσει και έχει έρθει και στην Κισάμου και έχει έρθει και στο πλατό για ακόμα μία φορά. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συναντώ τον κύριο Μαριδάκη, Μιχάλη Ζαχαροπλάστης και σεφ. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Μιχάλη, να μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα. Να μιλάμε. Γιατί να μιλάμε. Και η κουζίνα και το φαγητό μας φέρνει πιο κοντά, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Πόσο μάλλον τα γλυκά. Ναι. Είσαι καλά. Πολύ καλά. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και χαίρομαι που έχεις στην παρέα σου και δύο από τους σπουδαστές της Hotelier, τον Ρόλντι Τζούπι, σωστά, καλώς όρισες εδώ στο κόκκινο, και η Ελένη Αρχαγγελάκη, καλώς ήρθες Ελένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και χαίρομαι, πόσο χαίρομαι που σήμερα επιτέλους έχουμε γλυκό. Αυτό λέγαμε πριν. Ναι, ναι. Όλο αλμυρό, αλμυρό, να το σπάσουμε λίγο. Ναι, είναι το επιτρέπεται που κλείνει το γεύμα. Δεν μου λες, αγαπημένη Μιχάλη, νομίζω ότι τα σιροπιαστά έχουν μία πολύ μεγάλη γκάμα φανατικών, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, έχουν. Και ποικιλία και γκάμα φανατικών και κλείνουν και δύσκολα, και πολλά δύσκολα τραπέζια. Στην εφαρμογή τους και στην εκτέλεσή τους. Έχουν κάποια μυστικά που αν ακολουθηθούν θα δώσουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Τι θα μας φτιάξετε σήμερα λοιπόν? Σήμερα θα φτιάξουμε κάποιες φωλίτσες με φύλλο, στο οποίο θα βάλουμε μέσα μία ζύμη, θα μπορούσαμε να την πούμε, σαν καριδόπιτα. Ναι. Με φιστί και γίνει και καρύδια σκέτα, χωρίς αλεύρια πολλά. Συγγνώμη, μέσα στο φύλλο θα πεις. Μέσα στο φύλλο, ναι. Α, διπλό δηλαδή. Ναι, το... ναι. Θα είναι μία ζύμη ξηρών καρπών, μία πάστα ζύμη. Πόσες θερμίδες έχει αυτή η φωλίτσα, ξέρουμε. Έχει μπόλικες. Έχει μπόλικες. Ναι, ναι. Σερβιρισμένη με παγωτά και με τα παρελκόμενα. Τα έχουμε όλα αυτά σήμερα. Θα τα έχουμε, θα τέλεια. Τα έχουμε. Τέλεια. Πάρτε ένα διαιτολόγο να βγει στη γραμμή να μας πει τι θα κάνουμε μετά την εκπομπή. Πόσο να τρέξουμε και τι θα προλάβουμε. Δεν σώζουμε τίποτα. Αλλά δεν πειράζει, χαλάλη, γιατί πάντα ό,τι μας φτιάχνετε είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, ναι, θα χρειαστούμε φύλλο. Εμείς προτείνουμε το τύπο βεριτού που είναι πιο λεπτό από το κρούστας και μας δίνει πιο καλά αποτελέσματα, δηλαδή πολύ πιο ωραία. Τραγανά. Θα χρειαστούμε βούτυρο κατά προτίμηση, λόγω του ότι το βούτυρο. Το είναι... βούτυρο, να ξέρεις, Μιχάλη, είναι βούτυρο στα σιροπιαστά. Είναι βούτυρο. Έχει έρθει και η μυρωδία, έχω τρελαθεί. Γιατί το σιροπιαστό, αν δεν έχει βούτυρο, δεν είναι σιροπιαστό, δεν είναι καν γλυκό. Θα βάλουμε να λιώσει. Γενναιόδορη ποσότητα, ναι, βλέπω. Ναι. Και επειδή θα δώσουμε και την κάρτα με τα υλικά σε λίγο, να μου πεις ότι αυτά τα υλικά που έχουμε για πόσα περίπου κομμάτια, για πόσα τεμάχια. Αυτά τα υλικά είναι ανάλογα τα μεγέθη. Δηλαδή, αυτές οι μικρές φωλίτσες μπορεί να μας βγάλουν, ας πούμε, 40. Α, πάρα πολύ ωραία. Κάποιος που θέλει μια ατομική θα βγάλει 10. Ωραιότατα. Είναι πόσα φύλλα θα βάλει ο καθένας. Εμείς μπορούμε να βάλουμε 5, 6, 7, 8. Είναι οι αναλογίες του καθενός. Η μία Παρασκευή είναι τα φύλλα που θα τους βάλουμε λίγο βούτυρο. Είναι αυτό που κάνουμε σχεδόν σε όλα τα φύλλα. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο. Βούτυρο, φύλλο, ναι, βούτυρο, ναι, ναι, ναι. Έτσι όλα. Θα ετοιμάσουν τα παιδιά μία γέμιση, να σας πούμε και μερικά πράγματα για τη γέμιση. Η γέμιση αποτελείται από αιγίνης τριμμένο. Αγαπημένο. Καρύδι τριμμένο, τίποτα άλλο. Η οποία θα δώσει στο σώμα ασπράδι αυγού με ζάχαρη. Πολύ ωραία. Θα παστεριώσουμε κατά κάποιο τρόπο τα σπράδια, θα τα χωρίσουμε. Θα το αφήσουμε λίγο εκτός φωτιάς, ναι, ναι, ναι. Για να μην κάψει το σκεύος. Ναι, ναι. Να το πάρω κι εγώ από εδώ που έχω χώρο, να μην σας ενοχλεί. Ναι. Λοιπόν, οι ποσότητες είναι 300 γραμμάρια είναι η γέμιση. Εμείς θα βάλουμε μισό καρύδι, μισό γίνης. Κάποιος μπορεί να θέλει να βάλει μόνο καρύδι, δεν είναι δεσμευτικό. Άρα και ξέρουμε ότι τα γνήσια, τα σιροπιαστά, τα πολιτικά έχουν γίνει, έτσι δεν είναι. Ναι, λοιπόν είναι 300 γραμμάρια το σύνολο του ξηρού καρπού. Ωραία. 200 γραμμάρια είναι το ασπράδι του αυγού. Θα τα βάζουμε εδώ. Και είναι και 400 γραμμάρια κοινή ζάχαρη, τα οποία θα βάλουμε τα ασπράδια με τη ζάχαρη να ζεσταθούν ελαφρά στη φωτιά. Ναι. Ώστε να λιώσει ζάχαρη, σαν να λιώσει ζάχαρη θέλουμε. Ωραία. Κατόπιν θα προσθέσουμε τους ξηρούς καρπούς τους τριμμένους. Ενδείκνεται να αφήσουμε το μείγμα. Αν μπορούμε και μία νύχτα να δέσει, να δέσει μία καλά. Μία ολόκληρη νύχτα μπορούμε να ναι, αφήσουμε. Ναι, ναι, απορροφά και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και κατόπιν σχηματοποιούμε τις φωλίτσες που θα δείξουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα λίγο μπελαλίδικο γλυκό, είναι, αλλά που όμως είναι, αξίζει αλλά τον κόπο και την αναμονή. Ναι, αποζημιώνει, αποζημιώνει. Μετά ψήνουμε ένας κανόνας είναι να ψηθεί σχετικά αργά, να ψηθεί από μέσα προς τα έξω.
Και το άλλο πρέπει να προσέξουμε στα σιρόπια, είναι το σιρόπι. Δεν πρέπει ποτέ σε κανένα σιροπιαστό να μπει ένα σιρόπι ελαφρύ βαθμό. Δηλαδή, στα σπίτια συνήθως το λένε ένα ποτήρι και ένα ποτήρι. Ναι. Στις επαγγελματικές ορολογίες είναι ένα κιλό ζάχαρη, ένα κιλό νερό με τόση ζάχαρη. Μια καλή αναλογία για να έχετε πάντα καλά αποτελέσματα είναι ένα μέρος νερό πάνω από δύο μέρη ζάχαρη. Πάρα πολύ ωραία. Διότι το νερουλό σιρόπι, να το πούμε έτσι, τα ποτίζει και τα κάνει. Τα πανιάζει. Τα πανιάζει. Δεν το αφήνει να είναι τραγανά και όπως πρέπει. Ναι, το αυτό είναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λένε ότι ζεστό με ζεστό είπε, κρύο σιρόπι με ζεστό γλυκό, λοιπόν, τι ισχύει τελικά. Στα συγκεκριμένα και ζεστά θα βγούνε. Τα μόνα που δεν βγαίνουν είναι τα κανταϊφάκια ή τα κανταϊφια. Που θα πλώσει λόγω φύσεως. Άρα εδώ στα συγκεκριμένα γλυκά δεν μας νοιάζει η θερμοκρασία του σιροπιού ή του γλυκού. Αρκεί να είναι καλοψημένο και η βαθμή του σιροπιού. Όταν λέμε βαθμή για το σπίτι να καταλάβουν, θέλουμε ένα σιρόπι δεμένο σε ένα γλυκό κουταλιού. Μάλιστα. Α, τόσο σφιχτό. Ναι. Να ξεκινήσουμε να δείξουμε τη διαδικασία. Να ξεκινήσετε και. Ωραία, να δούμε πώς βουτυρώνετε τα φύλλα και μετά. Ελαφρά, δεν τα βουτυρώνουμε πάρα πολύ. Δεν θέλει πάρα πολύ βούτυρο. Μπορούμε να βάλουμε 4 με 5. Πολύ ωραία. Εσείς μπορείτε να ετοιμάζετε αν θέλετε. Εδώ. Ναι. Ορίστε. Θα ζεστάνουμε τη ζάχαρη με τα σπράδια ελαφρά με μία κουταλίτσα. Περίπου 4 φύλλα είπαμε λοιπόν. Βάζουμε το ένα πάνω από το άλλο. Καλά βουτυρωμένα. 5, 6, 8 ανάλογα. Κάποιοι τους αρέσει πολύ το φύλλο, προτιμούν και βάζουν λίγο λιγότερη γέμιση. Μάλιστα. Άρα όσο πιο πλούσιο το θέλουμε σε φύλλο ή όσο λιγότερο είναι ανάλογα με το γούστο του καθενός. Ωραία. Είπαμε, να το ξαναεπαναλέμω, ότι το τύπου βυρητού το λεπτό είναι λίγο πιο δύστροπο, αλλά έχει πιο αφράτα αποτελέσματα, πιο εύθρυπτα. Και φαντάζομαι ότι γίνονται και πιο τραγανά. Πιο τραγανά, ψήσιμο, έτσι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι η Hotelier Education και το εξειδικευμένο εκπαιδευτήριο της τουριστικής εκπαίδευσης των Χανίων έχει μεταφερθεί και η ΣΑΜΟ 95 και μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 28210 60 807 και 76012 για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, με ατομικές θέσεις εκπαίδευσης και διετή τμήματα εκπαίδευσης στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, τη διοίκηση ξενοδοχείου, ταχύρυθμα προγράμματα για επαγγελματίες, σεμινάρια όλο το χρόνο, γαστρονομίας, ζαχαροπλαστικής, τουρισμού και εστίασης. Και πότε, 26 Ενδεκάτου, ξεκινάει νέο σεμινάριο Global. Δεν θα το προφέρω γιατί θα το πω λάθος. Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε το σεμινάριο αυτό με τις τάρτες. Δεν έχει γίνει. Το Σάββατο αυτό είναι. Τέλεια. Νόμιζα ότι το είχα ξεχάσει και το χάσα. Τέλεια. Τι ώρα θα ξεκινήσετε? 11 το πρωί. Λοιπόν, να κλείσετε τη θέση σας, γιατί φυσικά αυτά τα σεμινάρια δεν γίνονται μόνο για τους σπουδαστές της Hotelier, είναι ανοιχτά προς όλους. Και να τώρα μια ωραία ιδέα το Σάββατο να πάμε να μάθουμε ωραίες τάρτες, τις οποίες και θα τις γεμίσουμε και θα τις δοκιμάσουμε στο τέλος. Και αλμυρές και γλυκές μου έχετε υποσχεθεί. Τέλεια. Διορθώνουμε τα τυχόν φύλλα, είναι ωραία. Η συσκευασία. Δεν μας φοβίζει αν μας σπάσει, αν μας τσακίσει. Όχι, ιδιαίτερα, απλά καλό είναι να μην σπάσει. Απλά είναι κάποιες φορές οι συσκευασίες. Πολύ ωραία. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε φορμάκια σιλικόνης. Mm-hmm. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε να θέλετε. Να σε ρωτήσω, βρε Μιχάλη μου, τώρα, γιατί έχω ένα πρόβλημα με αυτά τα φορμάκια σιλικόνης. Θα πρέπει να τα βουτυρώσουμε πριν? Όχι. Τα βάλουμε το φύλλο από τη μεριά που είναι βουτυρωμένο. Μία φορά τα δοκίμασα, έβαλα και μία ζύμη και μου κολλήσαν όλα και λέω, δεν τα είχα βουτυρώσει. Συνήθως δεν κολλάνε, συνήθως. Μπορεί να ήταν κακής ποιότητας η φόρμα μου. Ωραία. Εμείς δουλεύουμε επαγγελματικά για να μην έχουμε προβλήματα. Πολύ, πολύ ωραία. Θα κόψουμε τις φωλίτσες για το συγκεκριμένο. Θα το πάρω αυτό για να βλέπουμε τι κάνεις. Τέλεια. Για τα μεγέθη που θέλουμε και το συγκεκριμένο μέγεθος του φύλλου θα το κόψουμε 6 επί 4. Καλά, και πάνω κάτω τώρα και με το μάτι, το υπολογίζουμε. Ναι. Εύκολο, να πάμε μέση. Ειδικά η νοικοκυρά είναι και λίγο έμπειρη στα γλυκά. Παιδιά, πώς αισθάνεστε με την ζαχαροπλαστική και θέλω να ρωτήσω τον Ρόλντι. Κάνετε στη Hotelier φυσικά και ζαχαροπλαστική και μαγειρική, έτσι δεν είναι? Μόνο ζαχαροπλαστική. Μόνο ζαχαροπλαστική. Υπάρχει και μαγειρική. Εξειδικευμένο τμήμα αποκλειστικά και μόνο με την ζαχαροπλαστική. Ναι. Γιατί η ζαχαροπλαστική, γιατί την αγαπάς τόσο? Γιατί με εκφράζει και μου αρέσει να φτιάχνω γλυκά. Έχεις καταλάβει ότι είναι πολύ πιο δύσκολη από την μαγειρική, Ναι. Για να δείτε. Είναι περισσότερο χυμή. Και θέλει και φοβερή ακρίβεια.
Μάλιστα, λοιπόν, αφήνουμε λίγο αν ευκολυνόμαστε το βούτυρο σε σχέση με το λάδι τώρα. Ναι. Γιατί κάποιος το θέλει νηστίσιμο, το οποίο δεν είναι λόγω των ασπλαδιών. Το βούτυρο μας επιτρέπει όσο παγώνει και μας δημιουργεί μια πλαστικότητα στο φύλλο. Άρα μπορούμε να το δουλέψουμε πιο εύκολα. Και σου κρατάει την θέση, δηλαδή κάνεις όπως θες τη φωλίτσα. Πολύ ωραία. Θα την βάλουμε από τη μέσα μεριά, είναι πανεύκολο να μπει, δεν είναι τίποτα. Μετά ζώνεις, ας το πούμε, σύμφωνα με τη φόρμα και έχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αν χρησιμοποιηθούν φόρμες πιο μακρόστενες, βγαίνει σαν ανθάκι. Μάλιστα. Δηλαδή το φαντασία σχήμα. Να έχουμε λοιπόν εκεί. Ελένη, ναι. Αγαπημένο σου γλυκό, αγαπημένο γλυκό που θέλεις να φτιάχνεις και το φτιάχνεις με κάθε ευκαιρία. Λοιπόν. Τα σιροπιαστά πάντα είναι. Είναι αδυναμία τα σιροπιαστά. Για την γέμιση τώρα θα ρίξουμε στα σπράδια τους ξηρούς καρπούς και το αλεύρι που έχουμε πει. Ωραία, όπως να πούμε και ότι πριν. Βάζουμε λίγο αλεύρι για να απορροφηθεί καλύτερα και να του δώσει ένα βέση. Καλύτερο σώμα. Όποιος δεν θέλει το αλεύρι μπορεί να βάλει μια διπλάσια ποσότητα φρυγανιάς. Α, γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες απλά αναπτικές. Το αλεύρι είναι λίγο πιο ουδέτερο σε σχέση με τη φρυγανιά. Ωραία. Μέχρι να γεμίσετε λίγο, όλη την φόρμα και να ανακατέψουν, να ανακατευτούν και τα υλικά, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών. Λοιπόν. Για τις σιροπιασμένες φωλιές φύλου, γεμιστές με νουά, αποφυστή και υγιεινή, σκαρίδι και γλυκό βύσσινο. Και μόνο που το λέω γεμίζει το γλυκό στόμα. Γλυκό βύσσινο μπορούμε να βάλουμε μέσα στον, αν θέλουμε, κάτω. Θα μας τα δείξεις μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρειαστούμε. 500 γραμμάρια φύλλο τύπου Βυρητού, 300 γραμμάρια βούτυρο. Για την γέμιση θέλουμε 150 γραμμάρια φιστίκι υγιεινής τριμμένο, 150 γραμμάρια καρύδι τριμμένο, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια ασπράδι αυγού, 30 με 50 γραμμάρια αλεύρι ή σμιγδάλι ψηλό ή φρυγανιά όπως μας είπε ο Μιχάλης, 1 γραμμάριο βανιλίνη, 2 γραμμάρια κανέλα, ένα βάζο γλυκό βύσσινο, το οποίο μπορείτε να τα ανοίξετε κιόλας. Ή και 30. Και να το τρώτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συνταγής γενικότερα. Για το σιρόπι θέλουμε 700 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια μέλι, 300 γραμμάρια νερό, φλούδα από πορτοκάλι που θα δώσει και εξαιρετικό άρωμα φυσικά, ξύλο κανέλας, 1 γραμμάριο βανιλίνη και 3 με 4 φασόλια. Κακούλε, τι είναι αυτό? Είναι το κάρδαμο που πώς μυρίζει το τσουρέκι. Α, αν μάλιστα. Θέλουμε, το είναι βάζουμε. Προαιρετικό. Είναι προαιρετικό. Σε κάποιους δηλαδή που δεν αρέσει μπορεί να μην, μπορεί να μην το βάλει. Ξύλο πορτοκάλι, μπορεί να βάλει μοσχοκάριδο. Είναι... Η κανέλα νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Η κανέλα, στα ναι, και στο σερβίσμα θα βάλουμε λίγο από πάνω. Τέλεια. Την αγαπώ πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, έτοιμη η φόρμα γεμισμένη με τα φύλλα. Όσο παγώνει, βλέπουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τη χωνατέλεια αρχική. Τις οποίες μόνο εσείς τις βλέπετε, γιατί εμείς ατέλειες δεν βλέπουμε. Εννοώ να είναι την ομοιομορφία, ναι. Λέμε. Αυτά τώρα τα φορμάκια μας διευκολύνουν ότι μπορούμε να τα ψήσουμε και την επόμενη μέρα. Δηλαδή όλο αυτό τα αφήνουμε και μπορούμε και την επόμενη μέρα απλά να το αποτελειώσουμε. Δηλαδή όσο μένει το φύλλο με το βούτυρο θα μας βγει σταθεροποιείται και γίνεται... στο φούρνισμα, θα μας βγει, θα μείνει το σχήμα. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι... Έχουμε ένα έτοιμο μείγμα, γιατί αυτό πρέπει να μείνει να δέσει λίγο, όπως είπαμε. Ωραία, οπότε εσείς έχετε έρθει οργανωμένοι. Έχετε δουλέψει για μας από χθες, από προχθές. Ναι, ναι. Τέτοιοι άνθρωποι είστε στη χωτελιέρα και γι' αυτό σας αγαπάμε πάρα πολύ. Λίγο. Εμείς θα το δουλέψουμε με σακούλα κορνέ το μείγμα. Ωραία, μπορείτε φαντάζομαι ότι με ένα κουταλάκι του γλυκού μπορούμε, ναι, να τα γεμίσουμε. Αυτό το μείγμα τώρα που έχει μείνει μία μέρα έχει σταθεροποιηθεί. Γεμίζουμε μέχρι τη μέση, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Είναι πολύ εύκολο να γεμιστεί. Αυτό λοιπόν το μείγμα για να ανακεφαλαιώσουμε έχει το ασπράδι του αυγού με τη ζάχαρη, τα καρύδια και το φιστίκι υγιεινής και το αλεύρι ή την φρυγανιά ή, ναι, το σμιγδάλι που θα χρησιμοποιήσει κάποιος. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ωραία. Ωραία. Τα αρωματικά τα υπόλοιπα τα δίνουμε στο σιρόπι. Δηλαδή για να μην του βάλουμε εδώ. Τέλεια. Θα χαθούν κάποιες γεύσεις αν μπερδευτούν όλες μαζί. Πολύ ωραία. Είναι πολύ απλό. Τελικά δεν είναι. Αυτό πήγα να πω, Μιχάλη μου, ότι εύκολο. Δεν είναι πολύ δύσκολο, απλά θέλει χρόνο. Θέλει το χρόνο και τους κανόνες, δηλαδή του αργού ψησίματος και του σιροπιού του δεμένου. Θέλει να έχουμε υπομονή. Ναι. Μην είστε βιαστικοί σε αυτό το, όχι, γλυκό. Είναι έτοιμο. Το ψήνουμε 165 βαθμούς. Ναι. Ανάλογα τον φούρνο. Ναι. Να πούμε γιατί. Γιατί η χαμηλή θερμοκρασία θα το ψήσει και από μέσα προς τα έξω. Σωστά. Ενώ έχουμε πολλές τρώσεις, ναι, φύλων. Πρέπει να ψηθεί το φύλλο. Γύρω στα 40 λεπτά θέλουμε, 45, σε ένα μέτριο φούρνο. Αέρα ή πάνω κάτω. Είναι προτιμότερο οι αντιστάσεις. Ωραία. Βέβαια, πάντα εμείς κάνουμε ένα τσεκάρισμα στους φούρνους. Δηλαδή, βάζουμε ένα δείγμα γιατί έχουν κάποιες αποκλείσεις φούρνοι. Ναι. Με το που βγάζουμε, έχουμε βράσει το σιρόπι μας. Σιροπιάζουμε απευθείας και όπως είναι στις φόρμες. Ωραία. Και τα αφήνουμε. Ή αν δεν έχουμε φόρμες, μπορούμε να τα βγάλουμε και με τη βοήθεια μιας τυπητής κουτάλας. Ωραιότατα. Πολύ ζεστό σιρόπι. Όταν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα βρούμε και όλες τις λύσεις, εννοείται. Ναι.
Άρα λοιπόν, αφού τα ψήσουμε και αφού τα βγάλουμε, είμαστε έτοιμοι να τα σιροπιάσουμε. Είμαστε έτοιμοι να τα σιροπιάσουμε. Αρχίζει νομίζω η πιο δημιουργική φάση mm-hmm. της ζαχαροπλαστικής. Ναι. Ε. Το σιροπιάσμα δεν θα το προλάβουμε βασικά τώρα. Ωραία. Απλά είναι πανεύκολο, δεν είναι τίποτα. Όπως σιροπιάζουμε όλα τα ναι, σιροπιαστά. Όπως όλα. Και εδώ πέρα στη φόρμα. Τα ρίχνουμε ναι, μέσα στο σιρόπι, τα κρατάμε ναι, και κάποια δευτερόλεπτα, φαντάζομαι. Σωστό. Τα αποσύρουμε με μία τρυπητή κουτάλα. Αφήνουμε να στραγγίσουμε. Γιατί δεν με παίρνετε στην Εχοτελιέρ να κάνω αυτά τα εύκολα. Στη θεωρία, να ξέρετε, παιδιά και Μιχάλη, είμαι πάρα πολύ καλή. Στην πράξη λοιπόν, λίγο τα χαλάω, αλλά δεν πειράζει. Αυτά τα γλυκά για τώρα σερβίρονται είτε σε ένα χαρτάκι φοντάν απλά, είτε ωραία, μπορεί να δημιουργήσει και ένα πιάτο σε ένα τραπέζι. Δηλαδή, μια να το ωραία ένα... γλυκιά σύνθεση, όπως ναι, τα έχουμε εμείς με εδώ. Με ένα παγωτό, με κάποια φρούτα, με ρόδια, με καρύδια. Με το ρόδι πολύ, Ναι, ναι, θα κάνουμε μια σύνθεση. Ωραία, να την κάνετε τη σύνθεση. Για να φύγω εγώ εδώ να δω. Ξέρεις, όποτε έχουμε μαγειρική, στέλνουνε μηνύματα, να τους κρατήσουμε κάτι. Να ξαναπούμε την κάρτα με τα υλικά. Τώρα θα σας δείξουμε πώς θα το στήσετε ωραία το πιάτο σας, να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας φυσικά. Εμείς θα στήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε γλυκό τριαντάφυλλο. Πολύ ωραία. Να μυρίσω λίγο. Ναι, να ναι, δω. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, καταπληκτικό. Και αυτό χειροποίητο. Όχι, αυτό δεν το προλάβαμε, δεν το πήραμε. Εντάξει. Άλλο μπορεί να θέλει να βάλει βύσσινο, μπορεί να θέλει να βάλει κεράσια. Κάποιο άλλο. Είναι μπορεί θέμα να βάλει γούστου, σίκο. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Ναι. Και το στήσιμο επίσης είναι θέμα. Νομίζω ότι το στήσιμο, στο στήσιμο μάλλον, θα πρέπει κάποιος να δίνει ιδιαίτερη προσοχή. Ναι, ναι, θα να πρέπει. Το απομακρύνω λίγο αυτό ναι, για να βλέπουμε τι κάνεις. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm, κακά τα ψέματα όλα από εκεί ξεκινούν, από το μάτι. Λοιπόν, ναι. Και αν μας γεμίσει το μάτι, λοιπόν, τότε θα συνεχίσουμε και στη δοκιμή. Όλα ξεκινούν συνήθως από την εικόνα. Τα τρία τεμάχια είναι αρκετά για ένα άτομο. Για ένα άτομο. Καλά το λες. Θα βάλουμε. Να μην σου πω ότι και λίγα έβαλες για ένα άτομο, γιατί εμείς δεν είμαστε τέτοια άτομα. Είμαστε άτομα που και 4 και 5 τεμάχια να βάλεις. Όχι, δεν θα πούμε. Να ξαναδώσουμε κάρτα. Να ξαναδώσουμε κάρτα. Παίρνουν τηλέφωνο και ρωτούν. Ωραία, πάμε να δούμε ξανά την κάρτα με τα υλικά. Για αυτές τις ωραίες σιροπιασμένες φωλιές φύλου, γεμιστές με νουά από φιστί και υγιεινή σκαρίδι και γλυκό βύσσινο, 500 γραμμάρια φύλλο τύπου Βυρητού, 300 γραμμάρια βούτυρο. Για τη γέμιση θέλουμε 150 γραμμάρια φιστί και υγιεινή τριμμένο και 150 γραμμάρια καρύδι τριμμένο, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια σπράδι αυγού, 30 με 50 γραμμάρια αλεύρι ή σιμιγδάλι ψηλό ή φρυγανιά, 1 γραμμάριο βανιλίνη και 2 γραμμάρια κανέλα και ένα βάζο γλυκό βύσσινο ή τριαντάφυλλο όπως έχουν χρησιμοποιήσει εδώ τα παιδιά ή σίκο ή εν πάση περιπτώσει γλυκό του κουταλιού της αρισκίας σας. Και έχουμε κι άλλα, δεν έχουμε. Ωραία, για το σιρόπι θέλουμε 700 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια μέλι, 300 γραμμάρια νερό, φλούδα από πορτοκάλι, ξύλο κανέλας, 1 γραμμάριο βανιλίνη και 3 με 4 φασόλια κακουλέ. Να πούμε ότι εδώ δεν μας νοιάζει αν το σιρόπι είναι κρύο και τα γλυκά είναι ζεστά. Όπως θέλετε τα σιροπιάζετε, αρκεί το σιρόπι να είναι τόσο καλά δεμένο όσο ένα γλυκό κουταλιού. Τα είπα καλά, Μιχάλη. Πολύ καλά. Απλά μου βάλες την κανελίτσα τώρα και με έχεις τρελάνει. Πολύ καλό να είναι ζεστό το σιρόπι οπωσδήποτε. Δηλαδή είναι προτιμότερο να τα... το σιρόπι να είναι ζεστό, ναι, τα γλυκά δηλαδή, δεν μας νοιάζει. Τα γλυκά μπορεί να τα έχουμε ξυμένα, ασυρόπιαστα. Σε ωραία, δύο μέρες βράζουμε ένα σιρόπι, στο πολύ καυτό σιρόπι τα βουτάμε προσεκτικά. Τέλεια, τέλεια. Και στείνουμε... Για φέρτε εδώ μπροστά λίγο. Γύρνα μου το, γιατί θέλω να φανεί και το παγωτάκι. Έχετε βάλει και αυτή την ωραία πινελιά. Παγωτό δεν είναι αυτό που έχετε βάλει. Ναι, αυτό είναι παγωτό καϊμάκι. Πόπο τι μου κάνουνε σήμερα στο κόκκινο. Και με μέλι μπορεί να σερβιριστεί. Είναι θέματα, είναι άπειρες συνδυασμοί. Απλά να ταιριάζουν με το γλυκό του κουταλιού και του σιροπιαστού. Τέλεια, τέλεια. Εγώ, εντάξει, θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω τώρα, αλλά πάλι θα λένε ότι την ώρα της εκπομπής τρώω και είναι και σιρόπια, οπότε θα το δοκιμάσω μετά. Κρατήστε το να έχουμε ένα αποδεικτικό στον κόσμο ότι δοκίμασα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς. Να είστε πάντα δημιουργικοί και πάντα να έρχεστε εδώ με φρέσκες, ωραίες, νόστιμες, γλυκές προτάσεις. Να δώσετε χαιρετίσματα και στα υπόλοιπα παιδιά της Hotelier. Θα πάω πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω γιατί έχουμε παράσταση. Και ευτυχώς αυτή η μέρα δεν είναι μία συνηθισμένη μέρα, είναι μια ασυνήθιστα γλυκιά μέρα με τη Hotelier. Σε λίγο θα τα πούμε.